δικός μας ο κλάδος αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία πολλές φορές και λόγω της ιδιαιτερότητάς τους δεν φαίνονται προς τα έξω, αλλά η πραγματικότητα μέσα στους χώρους εργασίας είναι τραγική. Οι συνθήκες γαλέρας ίσως να αποτελούν πολλές φορές για τους συναδέλφους μας μία πολύ ήπια έκφραση. Είναι τα πράγματα πολύ χειρότερα, πολύ πιο δύσκολα. Ο κλάδος των τραπεζοϋπαλλήλων έβαλε πλάτη και σήκωσε μεγάλο βάρος στην οικονομική τους κρίση, εγώ έτσι τουλάχιστον τη λέω, γιατί δεν θεωρώ κρίση του λαού και της κοινωνίας, είναι κρίση του μεγάλου κεφαλαίου και του ανταγωνισμού που έχουν μεταξύ τους οι πολυεθνικές και οι μεγάλοι όμιλοι, μονοπωλιακοί όμιλοι. Πράγματι, αυτό το πράγμα δεν έχει καθόλου, όχι απλά δεν έχει αναγνωριστεί, αλλά ήρθε η σημερινή κατάσταση να δημιουργεί ακόμα περισσότερα προβλήματα. Σήμερα οι συνάδελφοι αντιμετωπίζουν μια φρικτή πραγματικότητα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο τους πιέζουν να αποχωρήσουν από την εργασία, τους στερούν την εργασία. Πιάνοντας πολλές φορές και κατά μόνας τους συναδέλφους και λέγοντάς τους ότι ξέρεις δεν είσαι ακόμη για πολύ καιρό ή δεν είσαι στο σχεδιασμό αυτό τον οποίο κάνουμε, δίκως βέβαια να τους λένε τι και ποιο και κοίταξε καλά λεφτά σου δίνουμε ένα ποσό που πάντα γύρω στα όρια της αποζημίωσης κινείται 5.000-10 παραπάνω, αυτή είναι η κατάσταση και μπορείς να αποχωρήσεις σιγά σιγά γιατί καταλαβαίνεις μπορεί να μετακινηθείς κάπου αλλού, μπορεί να πας μακριά από εδώ, έχουμε το δικαίωμα. Αυτή η κατάσταση βέβαια η οποία βρίσκει δυστυχώς στον κλάδο μας αργό τους εργοδοτικούς και κυβερνητικούς συνδικαλιστές οι οποίοι καλύπτουν κάθε επιθυμία της διοίκησης. Ο κλάδος σήκωσε μεγάλο βάρος στην πανδημία. Οι εργαζόμενοι δούλευαν στις πιο χειρότερες συνθήκες, κλειστούς χώρους, φτάνει μόνο να δει ένας ένα κατάστημα εδώ ακριβώς από κάτω και να μου πει από πού παίρνουν αέρα οι συνάδελφοι. Αυτό εδώ που είναι εδώ. Δεν χρειάζεται. Και το διπλανό είναι δύο. Είναι δύο, ναι. Και το διπλανό. Σας λέω μόνο αυτό. Τίποτα, καμία αντιμετώπιση. Ένα μικρό επίδομα πανδημίας δώσανε και αυτό με συγκεκριμένη κάρτα που σου έδιναν τη δυνατότητα να ψωνίσεις μόνο από εκεί που σου υποδείκνυε. Αυτή δυστυχώς ήταν η κατάσταση. Μέσα λοιπόν σε αυτό αντιμετωπίζουμε πλέον ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ιδιαίτερα στην Τράπεζα της Πειραιώς και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στην Τράπεζα Πειραιώς έχουν κυριολεκτικά αποθρασινθεί, ήρθαν δηλαδή εκπρόσωποι της εργοδοσίας εδώ με το έτσι θέλω να διώξουν, κλείσαν καταστήματα σε μια προσπάθεια από επένδυση στην οποία γίνεται κάτι που στα προηγούμενα χρόνια συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο και ανάγκασαν συναδέλφους που δεν αποχώρησαν να τους μετακινούν δεξιά και αριστερά όταν οι ανάγκες του νησιού που όπως είπαν προηγουμένως και οι συνάδελφοι υπάρχει μια ανάπτυξη παρότι όλο το πρόβλημα της κρίσης που υπάρχει, τουριστική και οι τράπεζες φυσικά χρειάζονται. Δεν το λαμβάνουν αυτό υπόψη, παρά συνεχίζουν να απολύουν συναδέλφους. Και μάλιστα όσο γίνεται η κεντροποίηση των υπηρεσιών, ο κλοιός γύρω από τους συναδέλφους γίνεται όλο και μεγαλύτερος. Ένα επίσης σοβαρό πρόβλημα είναι με την Τράπεζα της Ελλάδος. Η θηρίδα, όπως είχε υποβαθμιστεί το κατάστημα που υπήρχε στην Κέρκυρα, η οποία τους έχουν ανακοινώσει ότι μέσα στο 22 το κατάστημα θα κλείσει τελείως. Το αστείο εδώ πέρα της ιστορίας είναι ότι την ανακοίνωση δεν την πήραν από τη διοίκηση, είναι εδώ και συνάδελφος μάλιστα από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά την πήραν από το συνδικαλιστικό τους φορέα, ο οποίος όλα καλά και όλα ωραία με τη διοίκηση ανακοίνωσε με επιτυχία ότι κλείνει άλλο ένα κατάστημα. Καμιά μέρημνα όμως για τους εργαζόμενους οι οποίοι θα αναγκαστούν να μετακινηθούν, θα αναγκαστούν να τους αλλάξει η ζωή, θα αναγκαστεί να τους αλλάξει η οικογενειακή τους ηρεμία.
Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Ανέφερα έτσι τις δύο περιπτώσεις που είναι οι πιο δύσκολες, δίχως να σημαίνει ότι στις άλλες των περιπτώσεων τα πράγματα είναι καλύτερα. Τα ωράρια εξαντλητικά, μειωμένο προσωπικό και οι συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες. Βέβαια, έχω να πω και να επισημάνω ότι τα θέματα αυτά που σαν τοπικό παράρτημα της ΟΔΟΕ έχουμε αναδείξει, έχουμε βρει αργό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, φέρνοντάς τα είτε στη Βουλή, είτε γενικότερα να υπάρχει στήριξη όπου υπάρχει εργοδοτική τρομοκρατία. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την παρουσία και πιστεύουμε ότι και τα προβλήματα του κλάδου μέσα από το Κομμουνιστικό Κόμμα που πάντα είναι στην πρωτοπορία και στηρίζει την εργατική τάξη θα μεταφερθούν και θα πάνε σε έναν δρόμο αγώνα.